κυκλοφορεί άσκοπα αν δεν υπάρχει λόγος. Και δεν υπάρχει λόγος να είμαστε στους δρόμους και να εισπνέουμε σκόνη. Τώρα, μέτρα προστασίας. Η μάσκα κάνει κάτι, μπορεί να μας βοηθήσει? Βοηθά. Η μάσκα βοηθά. Σε ένα σημαντικό βαθμό περιορίζει την εισπνοή αυτών των. Εντάξει, όχι σε. Εξαρτάται φυσικά και από τη μάσκα. Υπάρχουν μάσκες που μπορεί να έχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα, αλλά το πιο βασικό είναι ο περιορισμός. Δηλαδή, όχι άσκοπες κινήσεις αυτές τις μέρες, ειδικά όχι άσκηση στην ύπαιθρο. Και όπου μπορούμε, ας περιοριζόμαστε, ειδικά οι ευάλωτες ομάδες, οι χρόνιοι ασθενείς, να παραμείνουν το καλύτερο μέτρο προφύλαξης ή να παραμείνουν στο σπίτι. Γιατρέ, επειδή υπάρχει και. Είναι αυτό το κοκτέιλ που λέμε, όπως το ονομάζουμε, είναι η υγρασία. Είναι υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Mm-hmm. Είναι και σκόνη. Αντιλαμβάνομαι τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα. Σίγουρα. Γιατί αυτή η κατάσταση είναι από τους παράγοντες που μπορούν να απορριθμίσουν αυτά τα νοσήματα που έχω προαναφέρει. Μάλιστα. Δηλαδή, εκτός από το. Είναι ένας παράγοντας που μπορεί να οδηγήσει σε εξάρτηση. Μάλιστα. Θα είμαστε μαζί να τα παρακολουθούμε. Ας ελπίσουμε ότι θα υποχωρήσει το φαινόμενο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο να έχετε, γιατρέ μου.